Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο Σερών και να δούμε ένα θέμα που προέκυψε, καθώς μηνυτήρια αναφορά υπευλήθη για το νοσοκομείο Σερών. Λεπτομέρειες έχει ο κύριος Γιάννης Γιάντσιος, δικηγόρος. Κύριε Γιάντσιο, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Για πέστε μας λίγο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακούστε, εμείς από το Νοέμβριο που το δεύτερο κύμα έχει χτυπήσει πολύ σφοδρά το νοσοκομείο Σερών και ειδικά το νοσοκομείο εδώ το δικό μας και είχε πάρα πολύ μεγάλο φόρτο, συνέβη ένας πολύ δικός μας άνθρωπος να χρειαστεί την νοσηλεία γιατί διαπιστώθηκε ότι έχει COVID. Πήγε μία φορά, πήγε δεύτερη φορά, τον διώξανε πολύ καλά. Την τρίτη φορά, αυτά γίνονται δηλαδή από τις 12 Νοεμβρίου μέχρι τις 20 που κατέληξε. Στις 18 τον έκαναν εισαγωγή, στις 32-34 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Απεβίωσε μέσα σε μια κατάσταση η οποία δεν, κατ' εμάς δεν υπήρξε η περίθαλψη που θα έπρεπε να έχει οποιοδήποτε από τους παθόντες όπως και ο δικός μας και θεωρούμε ότι υπάρχει αμέλεια μεγάλη διότι πολύ απλά αναφέρομαι στην αναμνητήρια αναφορά που ζητάμε από τον εισαγγελέα να διερευνήσει όλο το ζήτημα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μητρούσαν μόνο το οξυγόνο του και αποδείχτηκε ότι το οξυγόνο του έφτασε να έχει 68 και 66% μέσα σε ένα 24ωρο και δεν ούτε καν διασυνονώθηκε. Υπήρξε μια μάσκα η οποία αυτή η μάσκα αποτελέσματα δεν έφερνε, την οποία κατά τους γιατρούς την έβγαζε. Δεν τον δώσαν ούτε κανένα λεξιταλίνο να την ερωμήσουν. Ο άνθρωπος ήταν σε πανικό. Δεν υπήρξαν δηλαδή όλες αυτές οι προϋποθέσεις και καταλήξαμε και κατέληξε. Μάλιστα. Εμείς, κατέληξε δηλαδή να φανταστείτε ότι η τελευταία φορά που το μπήκανε μέσα ήταν 12 η ώρα το βράδυ και την επόμενη μέρα στις 10:51, δηλαδή γύρω στις 11 ώρες, κανένας δεν επισκέφτηκε να δει τι γίνεται κτλ. Κατά τα δικά του στοιχεία. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα. Αυτό που μας στεναχώρησε πάρα πολύ και εδώ και 2-3 μήνες το συζητάμε με την οικογένεια, η οποία δεν έχουμε εμείς κάτι εκδικητικό με το νοσοκομείο ή με τους γιατρούς, αν θέλετε, ή τις νοσοελευθερίες κτλ. Κάθε άλλο. Αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο, ενώ γνωρίζανε για το δεύτερο κύμα που ήρθε, ενώ γνωρίζανε ότι δεν υπήρχαν η κατάλληλη παροχή οξυγόνου σε πολλά επίπεδα, το οποίο παραδέχτηκαν και οι ίδιοι και στις δικές σας και στο δικό σας το κανάλι, στην τελευταία. Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα που ρωτήσει και το νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος κλπ. Δεν με ρίμνησαν να υπήρξε όλο αυτό που θα έπρεπε να υπήρχε, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ενώ τον Νοέμβριο πράγματι κάνανε ένα δεύτερο προσταθμό από ό,τι μαθαίνουμε και μπράβο τους, μέχρι το Δεκέμβριο, δηλαδή μέσα σε 15-20 μέρες, κατάφεραν να κάνουν ένα προσταθμό και να βοηθήσουν όλο αυτό το πρόβλημα που υπήρξε. Δυστυχώς από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τον Νοέμβριο κανείς δεν έχει ασχοληθεί με όλα αυτά. Τους βρήκε προετοίμαστος. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό διότι ήταν φανερό το όλο γεγονός. Δεν έγιναν αυτά, δηλαδή γίνανε σε 20 μέρες αυτά που δεν έγιναν μέσα σε 7-8 μήνες. Αυτό λοιπόν είχε και άμεσα αποτελέσματα στις νοσηλείες και δει στη δική μας περίπτωση. Άρα και λοιπόν, μέσα σε αυτό το πώς ας πούμε υπήρξε όλη αυτή η λογική εδώ, γιατί αν παρακολουθήσετε τα στοιχεία θα δείτε ότι σήμερα στις ΜΕΘ όσοι μπαίνουν, πηγαίνουν πάνω από 70% βγαίνουν από τις ΜΕΘ. Εκείνο το χρονικό διάστημα σε εμάς, όποιοι μπαίνουν, το 70% κατέληγε. Δηλαδή υπήρξε μια δυσανάλογη κατάσταση, την οποία όλα αυτά θα τα ερευνήσει ο εισαγγελέας, γιατί κάναμε μια μακροσκελή μηνυτήρων αναφορά, γύρω στις 23-24 σελίδες είναι, αναφέρουμε όλα τα γεγονότα από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος. Και πολύ περιγραφική. Κύριε Γιάντσιο, διαβάζω τις μέρες αυτές σε διάφορες ιστοσελίδες και για παρόμοιες καταστάσεις με αυτή που εσείς περιγράφετε σε άλλα νοσοκομεία και της Θεσσαλονίκης, διάβαζα μάλιστα σήμερα, αλλά και σε άλλα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Υπάρχει, έχετε συνεννοηθεί και με άλλους συναδέλφους σας, υπάρχει μια κίνηση, να το πω έτσι. Όχι, όχι. Αντίθετα, όλοι μας είμαστε, φαντάζομαι, έχουμε την ίδια σκεπτική με όλους. Γιατί, ξέρετε, ήμασταν πολύ προβληματισμένοι αν θα έπρεπε μέσα αυτή το COVID, το κορονοϊό και όλη αυτή την πανδημία, να ήμασταν αυστηροί ή όχι.
Το ζήτημα δεν είναι πια αν είναι αυστηρότητα ή όχι. Καταλάβαμε όλοι ότι τα περιφερειακά νοσοκομεία όταν χτίστηκαν δεν είχαν μεριμνήσει τότε, γιατί δεν υπήρχε και λόγος, αν θέλετε, να έχουν αυξημένο σύστημα οξυγόνου. Okay, να το αντιληφθώ. Όταν όμως χτυπάει το πρώτο κύμα και βλέπεις τι γίνεται και δεν κάνεις τίποτα, τότε ξεκινάνε οι αμέλειες. Τότε ξεκινάει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και βέβαια, αυτό που έχετε πει είναι πραγματικά μια, ότι σε πολλά επίπεδα και σε άλλα συμβαίνει αυτό το γεγονός και σε άλλες περιοχές. Διότι, ξέρετε, αν όπως θα περιγράψετε, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να λέει «μας αφήνουν να πεθάνουμε, μας αφήνουν να πεθάνουμε» και κανένας να μην κάνει κάτι. Ούτε καν λεξοταλήλ, μαζί ήταν λεξοταλήλ. Έτσι έλεγε ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο νοσοκομείο, λέτε. Υπάρχουν ντοκουμέντα από τις κλήσεις προς την κόρη. Να σας πω το εξής, ότι μαζί ήταν λεξοταλήλ γιατί δεν είχαν λεξοταλήλ. Δεν είχαν λεξοταλήλ. Θα πάω να τους δώσω, αν δεν έχω, θα κάνω δωρεάς, αλήθεια σας μιλάω. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είχαν λεξοταλήλ. Είχαν κάποιο παρόμοιο, φαντάζομαι. Έτσι αναφέρεται. Ζάνα, το οποίο δεν έπιανε, τους είπαμε, okay, μας ζητήσανε, τους πήγαμε λεξοταλή. Δεν το κάναν χρήση. Μας είπαν αφήστε το εκεί σε μια γωνία. Το αφήσαμε και την επόμενη μέρα που πήγαμε να πάρουμε το πτώμα, είδαμε τα λεξοταλή εκεί. Τώρα τι να σας πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό που, όπως σας αναφέρομαι στη μητήρα αναφορά, πραγματικά είναι μια πολύ περιγραφική, η οποία είναι μια πραγματική αλήθεια. Αν λοιπόν νομίζει το νοσοκομείο ότι εμείς λέμε κάτι παραπέρα, να μας απαντήσει και εμείς ευθέως να του ζητήσουμε συγγνώμη ότι παραφερθήκαμε εμείς. Αν όμως αποδειχτούν ότι εμείς έχουμε το δίκιο, γιατί θα το κρίνει άλλο ή παραπέρα ο εισαγγελέας και λοιπή, τότε θα μπορούν να μου πούνε εμένα τι θα πούν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι ξέρετε, τα νοσοκομεία Μάλιστα. και οι διοικήσεις δεν είναι μόνο για να βολεύουμε το εκάστοτε κόμμα, η εκάστοτε κυβέρνηση, το λέω γενικά, να βολεύει ας πούμε δικούς τους ανθρώπους που τρέχουν για το κόμμα και δεν Μάλιστα. έχουμε, ξέρετε ότι έχουμε το λόγο έχει η δικαιοσύνη πλέον, κύριε Γιάννησιο. Έχετε δίκιο. Και θα δούμε την εξέλιξη. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Καλό βράδυ. Γεια σας.